Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε και μιλήσαμε προηγουμένως με τον καθηγητή, τον κύριο Μποζίνη, για όλες αυτές τις ψηφιακές τεχνολογίες και για τις απειλές που υπάρχουν. Αλλά θα τα πούμε στο επόμενο μας θέμα, θα το συνδέσουμε, γιατί θα πάμε να μιλήσουμε με τον υποστράτηγο, ένα αποστρατεία, τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, τον πρώην διευθυντή της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, για να, στην ουσία, να συνεχίσουμε την προηγούμενη μας συζήτηση. Καλό απόγευμα, κύριε Παπαπροδρόμου. Καλησπέρα, κύριε Σταματόπουλε, καλησπέρα στους τηλεθεατές και τηλεθεάτρες που μας παρακολουθούν. Να είστε καλά. Συζητούσαμε προηγουμένως με τον καθηγητή, τον κύριο Μποζίνη, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για τις ψηφιακές τεχνολογίες, για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για το διαδίκτυο και πόσο έχουν αλλάξει η ζωή μας. Στην ουσία, μας είπε ο κύριος καθηγητής ότι η ανακάλυψη του διαδικτύου ξεκίνησε μια επανάσταση, να το πούμε έτσι. Όπως μια επανάσταση στην οποία ζούμε και βεβαίως όλα αυτά και η τεχνητή νοημοσύνη και άλλα πράγματα είναι που έχουν βελτιώσει τη ζωή μας. Κάπου εκεί σταματήσαμε λοιπόν τη συζήτηση με τον αγαπητό καθηγητή και ερχόμαστε εσάς, κύριε Παπαπροδρόμου, που έχετε μεγάλη εμπειρία και θητεία σε αυτά τα θέματα της ασφάλειας, γιατί πραγματικά από τη μία νιώθουμε ότι βεβαίως και την εποχή της πανδημίας το ζούμε περισσότερο, ότι έχει διευκολυνθεί η ζωή μας, ότι κάνουμε πράγματα που όχι πολύ μακριά, πριν από λίγους μήνες δεν μπορούσαμε να κάνουμε μέσω διαδικτύου και η πανδημία θα μας είχε καθυλώσει διαφορετικά. Την ίδια στιγμή πολλοί διερωτούνται και λένε ότι ωραία όλα αυτά, αλλά υπάρχει και κάποιος κίνδυνος. Τελικά είναι ασφαλές το διαδίκτυο, μπορούμε να το χρησιμοποιούμε άφοβα ή πρέπει να λαμβάνουμε συγκεκριμένα μέτρα? Καταρχήν, να πούμε σε συνέχεια της προηγούμενης κουβέντας που είχατε, κατά την άποψή μου αποτελεί σταθμό στην ανθρώπινη ιστορία και φυσικά ακόμη δεν είναι νωρίς να αποτιμήσουμε όλη αυτή τη διαδικασία, όλη αυτή την εξέλιξη. Από την άλλη, να δούμε ότι αυτό το περιβάλλον των συνδεδεμένων τεχνολογιών, θα το έλεγα ευρύτερα, δεν το περιορίζουμε μόνο στο διαδίκτυο, δημιουργεί αυτό που λέμε το κυβερνοχώρο, αυτή τη συνδεδεμένη πραγματικότητα και εδώ, επειδή το τοπίο είναι πολύπλοκο και σύνθετο, θα έλεγα και με πολλά στοιχεία βεβαιότητας, θα έλεγα ότι δεν υπάρχει ένα περιβάλλον το οποίο θα μπορούσαμε να το πούμε ότι είναι 100% ασφαλές. Μπορούμε να μιλάμε σίγουρα για μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, για βελτίωση της υπάρχουσας ασφάλειας, του επίπεδου ασφαλείας, αλλά απόλυτη ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρξει. Μπορούμε να πάρουμε όμως, να λάβουμε, όσοι είμαστε στο σπίτι μας, αν αφήσουμε ανοιχτή την πόρτα, φυσικά δεν θα αισθανόμαστε καμία ασφάλεια. Αν βάλουμε όμως κλειδαριές και συναγερμό, μένουμε μέσα στο σπίτι και αισθανόμαστε ασφαλείς. Μπορεί να λειτουργήσει κάπως έτσι και το διαδίκτυο? Θα έλεγα ότι ακριβώς στην προηγούμενη συζήτηση που είχατε για τις ψηφιακές δεξιότητες, τελεί σε συνάρτηση αυτό το επίπεδο από τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουμε όλοι εμείς που χρησιμοποιούμε αυτές τις τεχνολογίες. Μόλις πριν από λίγο δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σήμερα μόλις, είστε ο πρώτος σταθμός που το λέω, η θέση της χώρας μας βελτιώθηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πήγαμε δηλαδή από την πρώτη-τελευταία θέση, που ήμασταν στους 27, πήγαμε στην 25η θέση. Δηλαδή είμαστε τρίτοι από το τέλος. Σχετικά με τι? Μιλάμε για την ελληνική πραγματικότητα. Σας λέω νέα στοιχεία. Τώρα μόλις πριν από λίγο βγήκε η έκθεση. Και παρόλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει, τα βήματα τα σημαντικά που έχουν γίνει, με τις πλατφόρμες που υπάρχουν, με την ψηφιακή ακαδημία πολιτών που υπάρχει και είναι διαθέσιμη στους πολίτες, θα έλεγα ότι αυτό, από ό,τι δείχνουν και τα γεγονότα, δηλαδή η αύξηση του κυβερνοεγκλήματος που υπάρχει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ειδικότερα στη χώρα μας, δείχνει ότι ακόμη δεν έχουμε μπει, θα έλεγα, δεν έχουμε εναρμονιστεί με το μέσο όρο της ευρωπαϊκής πραγματικότητας και υπάρχει ένα θέμα, ένα έλλειμμα ψηφιακής παιδείας. Άρα η λίστα αυτή που είμαστε στην 25η θέση, τι λίστα ακριβώς είναι? Σημερινό είναι. Σημερινή. Είναι σημερινή, αλλά η λίστα αφορά τι? Αφορά το επίπεδο της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας, τους δείκτες, και ανάμεσα στους δείκτες είναι και κατά πόσο οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες. Μιλάμε για ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μια κύρια, θα έλεγα, στρατηγική επιλογή μαζί με την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, αλλά ψηφιακός μετασχηματισμός χωρίς ουσιαστική δουλειά, χωρίς θεμέλια, δεν μπορεί να υπάρξει. Και αυτό έχει σχέση με την παιδεία και το εκπαιδευτικό μας σύστημα, αλλά και όχι μόνο αυτό, με τις διαδικασίες της διαβίου μάθησης, θα έλεγα.
Υπάρχει δηλαδή ένα σημαντικό ποσοστό συνανθρώπων μας. Δεν βάζω περιπτώσεις ηλικιωμένων που δεν είναι τόσο εξοικειωμένη τεχνολογία σε σχέση με τα παιδιά. Αυτό το προηγούμενο που μιλήσαμε για το ψηφιακό χάσμα. Έτσι, μιλάμε ευρύτερα για ένα χάσμα και ένα στοιχείο ανισότητας που υπάρχει στον κυβερνοχώρο, που είναι στοιχείο, είναι μέρος της πραγματικής ανισότητας που υπάρχει στην πραγματικότητα, στη ζωή. Ξέρετε, στρατηγέ, όταν ο μέσος πολίτης λέει, βλέπει το Δήμο Θεσσαλονίκης να υφίσταται μια κυβερνοεπίθεση και να του ζητάνε χρήματα, βεβαίως δεν, φυσικά δεν ενέδωσε στον εκβιασμό, αλλά αναγκάστηκε να αντικαταστήσει μηχανήματα κτλ. Ύψους πολλών χιλιάδων ευρώ. Και ο μέσος πολίτης να βλέπει το Δήμο Θεσσαλονίκης να μην μπορεί να προστατευτεί, σου λέει, τι θα γίνει, θα πρέπει να ανησυχεί. Θα έλεγα ότι θα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας, και οι απλοί πολίτες και οι οργανισμοί και οι κυβερνήσεις, ότι θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα η κυβερνοασφάλεια. Είτε σε ατομικό επίπεδο, είτε σε οργανωσιακό επίπεδο, είτε σε επίπεδο οργανισμών, εταιριών κλπ. Από ό,τι δείχνει και σε επίπεδο, θα έλεγα, και στο μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην αγορά, θα έλεγα, και από τις επιχειρήσεις, μέχρι στιγμής στη χώρα μας η κυβερνοασφάλεια δεν αποτελούσε προτεραιότητα. Θα λέμε την αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρακτικά να το δούμε. Πρακτικά. Αυτό σημαίνει ότι στην ατζέντα της πολιτικής δεν ήταν η κυβερνοασφάλεια κάτι το οποίο αφορούσε, ήταν ψηλά στην ατζέντα. Για μένα είναι θέμα χρόνου αυτό το πράγμα να το καταλαβαίνουμε όλο και περισσότερο, στον βαθμό που θα εξαρτώμαστε από τις τεχνολογίες αυτές. Μάλιστα. Άρα δεν είναι θέμα μόνο του συγκεκριμένου Δήμου. Πιθανόν επιθέσεις να έχουν γίνει και αλλού, είτε σε μονάδες υγείας. Γι' αυτό και ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση και καθιέρωσε για πρώτη φορά τη δεκαετία αυτή που μας πέρασε την οδηγία, την NIS, και η οποία σύντομα θα εμπλουτιστεί και θα περιλάβει και άλλους τομείς, όχι μόνο στα θέματα υγείας, όχι μόνο στα θέματα των τραπεζών, όχι στα θέματα των μεταφορών και των κρίσιμων υποδομών μιας χώρας. Άρα καταλαβαίνετε, προηγουμένως σας είπα για κάτι το οποίο είναι πολύπλοκο και δεν είναι τόσο απλό. Άρα υπάρχει όμως η δυνατότητα για μέγιστη ασφάλεια, από ποια άποψη το λέω? Δεν έχουμε ακούσει ποτέ ότι μπήκανε σε μια μεγάλη τράπεζα και αφαιρέσαν, ας πούμε, αδειάσαν όλους τους λογαριασμούς, ή πήρανε τα προσωπικά δεδομένα από ένα ολόκληρο κράτος που βάζουμε και εμείς συνέχεια στο TaxisNet για να μπούμε σε κάποια εφαρμογή. Θα σας πω το εξής. Ό,τι αφορά τις απάτες κλπ, βεβαίως οι μεγάλοι οργανισμοί παίρνουν τα μέτρα τους, λαμβάνουν τα μέτρα τους και βελτιώνουν το επίπεδο ασφάλειας κάθε φορά. Εκείνο όμως που θα πρέπει να καταλάβουν σήμερα το οργανωμένο έγκλημα και οι κυβερνοεγκληματίες, ειδικότερα στο θέμα των απατών και της διαδικτυακής απάτης, στοχεύουν στα πολλά θύματα. Δηλαδή, αντί να έχουν, παράδειγμα, αν υποθέσουμε ότι ο στόχος τους είναι να χτυπήσουν, ας πούμε, 100 εκατομμύρια ευρώ ή δολάρια, προτιμούν να διαλέξουν, ας πούμε, να έχουν αντίστοιχα θύματα από τα οποία θα πάρουν μικροποσά. Άρα, καταλαβαίνετε, και βασιζόμενοι σε κενά που υπάρχουν και θεσμικά κενά, τα οποία μπορώ να σας εξειδικεύσω, και αν αυτά τα κενά, βεβαίως, πέρα από τις ψηφιακές δεξιότητες. Έχουμε λοιπόν αυτό το phishing που λέμε, που είναι στο κυβερνοέγκλημα, είναι πολύ συχνό. Μας στέλνουν κάποια email, κάποια μηνύματα στο κινητό που λένε ότι είναι από την τράπεζά μας, ότι είναι, ξέρω εγώ, από το Υπουργείο Οικονομικών, και μας ζητούν κάποια στοιχεία να τους δώσουμε. Αυτή η μέθοδος αποδίδει, δηλαδή είναι πολλοί άνθρωποι που πέφτουν θύματα αυτής της απάτης, ή έχουν αρχίσει και είμαστε όλοι υποψιασμένοι? Θα έλεγα, κύριε Σταματόπουλε, το επιβεβαιώνει και η χθεσινή έκθεση της Europol, η IOCTA, που είναι το threat assessment γύρω από τα θέματα αυτά του κυβερνοχώρου, ότι το phishing είναι όντως ψηλά, δηλαδή η λεγόμενη αλίευση δεδομένων, στην οποία προβαίνουν οι κυβερνοεγκληματίες, είτε οι ίδιοι στη συνέχεια αξιοποιούν τα στοιχεία αυτά που παίρνουν, είτε τα δίνουν και κάπου αλλού. Καταλαβαίνετε, το έγκλημα αυτό δεν σταματά, δεν έχει χώρα, δεν έχει τόπο, και ξεπερνά εμπόδια και γραφειοκρατικά εμπόδια. Είναι όντως επικίνδυνο, και απόδειξη είναι ότι και το τελευταίο διάστημα έχει ληφθεί πρωτοβουλία προς τη σωστή κατεύθυνση από την ελληνική πολιτεία και με τους συναρμόδιους φορείς να ξεκινήσει, ή μάλλον να ενταθεί, η καμπάνια ενημέρωσης, η εξαρτή ενημέρωσης, γιατί η εξαρτή ενημέρωσης υπάρχει εδώ και χρόνια για όσους παρακολουθούν τα θέματα αυτά σε επίπεδο Europol και Interpol.
Απλώς θα πρέπει και η χώρα μας με τη σειρά της, μέσα από τους μηχανισμούς που έχει και τους θεσμούς που έχει, και κυρίως την εκπαίδευση, και κυρίως την εκπαίδευση, αλλά και τα μέσα ενημέρωσης, να πολλαπλασιάσει αυτό το μήνυμα της ευαισθητοποίησης του κόσμου. Θα πρέπει να εξυγχρονιστούν τα συγγράμματα που υπάρχουν στα ελληνικά σχολεία. Δεν μπορούμε σήμερα το 2021 να έχουμε συγγράμματα του 2006. Προφανώς θα πρέπει να μπουν νέα θέματα στην ατζέντα. Θα πρέπει να δούμε την ουσία και να κάνουμε την αυτοκριτική μας δημιουργικά. Το τονίζω και με την ένεση. Ναι, αλλά βλέπουμε ότι έγινε κάπως το αντίστροφο. Δηλαδή, πρώτα μπήκανε βιαίως ή όχι οι νέες τεχνολογίες στη ζωή μας λόγω της πανδημίας, όπου υποχρεωθήκανε και όσοι δεν ξέρανε να πάρουν ένα smartphone και να κάνουν τις τραπεζικές τους συναλλαγές ή τις ηλεκτρονικές τους δηλώσεις ή οτιδήποτε άλλο, χωρίς να έχει υπάρξει μια παιδεία, μια ενημέρωση για όλους τους κινδύνους και πώς πρέπει αυτό να γίνεται σωστά. Οπότε πανεύκολα κάποιος μπορεί να πέσει θύμα απάτης. Βεβαίως. Αυτό μπορεί να συμβεί και συμβαίνει. Και μάλιστα παρόλο που έχουμε πάρα πολλά περιστατικά, παρόλο που δημοσιοποιούνται τα περιστατικά αυτά, οι περισσότεροι από εμάς νομίζουμε ότι δεν θα συμβεί σε εμάς, αλλά συμβαίνει είτε σε εμάς είτε στο περιβάλλον στο οποίο κινούμαστε, και πλέον δεν είναι κάτι το οποίο ανήκει στον χώρο της ουτοπίας, είναι στον χώρο της πραγματικότητας. Ποιες πρακτικές συμβουλές υπάρχουν που θα μπορούσαμε να δώσουμε στον κόσμο? Θα μπορούσαμε κωδικοποιημένα να πούμε πρώτα απ' όλα να έχουμε τη διάθεση και τη βούληση και να εντάξουμε στην καθημερινή μας ατζέντα και πραγματικότητα, από τη στιγμή που χρησιμοποιούμε αυτές τις συσκευές με τις οποίες συνδεόμαστε γενικότερα, να έχουμε μια στοιχειώδη πολιτική κυβερνοασφάλεια σε ατομικό επίπεδο. Το ίδιο θα έλεγα σε επίπεδο υψηλότερο, σε επίπεδο οργανισμών, είτε αφορά ΟΤΑ είτε και άλλους οργανισμούς, είτε το ίδιο το κράτος. Και από εκεί και πέρα να μπορούμε να διαχειριστούμε ένα σενάριο κατά το οποίο αν συμβεί κάτι τι θα κάνουμε. Mm-hmm. Δηλαδή ένα σενάριο ότι αν συμβεί κάτι τι δυνατότητες έχω ως πολίτης να κάνω, πού θα το αναφέρω αυτό. Υπάρχουν πλατφόρμες για παράδειγμα στο gov.gr που μπορούμε σε δευτερόλεπτα να το αναφέρουμε. Τι θα κάνουμε με την τράπεζά μας για να πιστοποιήσουμε μια συναλλαγή και σε πιο χρήσιμο χρόνο. Εγείρονται δηλαδή ποικίλα δικαιώματα. Εκείνο που θα έλεγα σε ατομικό επίπεδο είναι πρώτα απ' όλα να προσέχουμε, όπως προηγουμένως περιγράψατε πολύ σωστά, τα μηνύματα τα οποία μας έρχονται και να μην ανοίγουμε συνδέσμους από φερόμενους ως φορείς ότι είναι η τράπεζά μας ή όχι, γιατί ποτέ η τράπεζά μας δεν μας ζητά τα στοιχεία μέσα από αυτή τη διαδικασία. Σημαίνει ότι το προηγούμενο διάστημα, τη στιγμή που επιλέγουμε το e-banking, έχουμε διαβάσει τις οδηγίες που υπάρχουν. Έχουμε επισκεφθεί την Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών, που αυτή την ώρα που μιλάμε έχει τουλάχιστον 278 μαθήματα διαθέσιμα για όλους τους πολίτες. Δίνουμε έμφαση σε αυτή την πραγματικότητα. Ακολουθούμε μια πολιτική με τους κωδικούς που πρέπει να είναι συγκεκριμένοι οι κωδικοί, να είναι πολύπλοκοι, να μην είναι οι ίδιοι για κάθε λογαριασμό, να τους αλλάζουμε τακτικά. Οι δικτυακοί τόποι τους οποίους επισκεπτόμαστε θα πρέπει να έχουν το χαρακτηριστικό του HTTPS, δηλαδή αυτό το γνωστό λουκετάκι. Mm-hmm. Καλό είναι σε αυτή την κατεύθυνση και οι δημόσιοι οργανισμοί να συμμορφωθούν. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει δημόσιος οργανισμός που χρησιμοποιεί ακόμα το HTTP στο ελληνικό δημόσιο. Το θεωρώ σοβαρό αυτό το θέμα. Μισό λεπτό, να σου πω κάτι όμως, κύριε Παπαπροδρόμου. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης είχαν ακόμα σε κάποιους υπολογιστές Windows 95. Κοιτάξτε, τώρα στα θέματα το ποια πολιτική, αν θέλουμε να τα δούμε και να μην θα περιοριστούμε στην περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης μόνο, γιατί αφορά όλους τους οργανισμούς, αυτό που πρέπει να γίνει είναι ότι θα πρέπει να έχουν μια ξεκάθαρη στρατηγική κυβερνοασφάλειας με τα βήματα, τι ακριβώς περιλαμβάνονται, να δώσουν έμφαση στην εκπαίδευση των υπαλλήλων, στην εκπαίδευση των δημοτών. Μην ξεχνούμε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου και κάθε δημόσια υπηρεσία υπάρχει χάρη των πολιτών ή χάρη των δημοτών. Καταλαβαίνετε σωστά ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αλληλεπίδραση δημιουργική, να στηριχθούν άτομα ηλικιωμένα δεχομένως είτε που είναι μόνο τους και δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις τεχνολογίες κλπ. Γιατί υπάρχει και ένας κόσμος της τάξης του 24-25% στη χώρα μας που είναι ηλικιωμένοι, και μάλιστα να πω στο σημείο αυτό ότι και με το Δήμο Νεάπολης Οικειών είχαμε κάνει μια πρόσφατη εκδήλωση ενημέρωση αφιερωμένη στα άτομα της τρίτης ηλικίας, κάτι που δεν έχει γίνει στη χώρα μας. Το ίδιο είχαμε κάνει εδώ στη Μονάδα Υγείας, στο Νοσοκομείο των Γεννητών, για τα θέματα κυβερνοασφάλειας στα θέματα υγείας. Κάτι το οποίο επίσης το έχουμε τονίσει και είχαν μάλιστα και συνέπειες αυτό λίγο μετά και στη Γερμανία, που υπήρχε και απώλεια
ατόμων. Είμαστε, θα έλεγα, ακόμη στα νηπιακά μας βήματα ως κοινωνία, ως ελληνική κοινωνία. Εάν θέλουμε πράγματι να μετέχουμε στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε και στις προτεραιότητες του ευρωπαϊκού γίγνεσθε, θα πρέπει να δούμε με ειλικρίνεια και όχι μαξιμαλιστικά, αλλά ρεαλιστικά, τι βήματα πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Να σας ρωτήσω κάτι πρακτικό, επειδή υπήρξατε διευθυντή σε δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Αύριο το πρωί διαπιστώνω ότι μου έχουν πάρει, μου έχουν αδειάσει τον τραπεζικό λογαριασμό. Τι κάνω από εκεί και πέρα? Είπα προηγουμένως, μίλησα για την πλατφόρμα που υπάρχει online, που μπορεί ο πολίτης από οποιοδήποτε σημείο και ειδικότερα από τα απομακρυσμένα σημεία της χώρας μας. Τώρα ξέρετε, στον πανικό πάνω ψάχνω να βρω πλατφόρμες και αυτά είναι λίγο δύσκολο. Ωραία. Είναι στο gov.gr. Την κεντρική πλατφόρμα του ελληνικού δημοσίου. Επιλέγουμε την ενότητα πολίτης και καθημερινότητα. Εκεί πέρα υπάρχει μια υποενότητα που λέγεται καταγγελίες και υπάρχει μια περιπτωσιολογική κατάταξη περιπτώσεων για απάτη, για παράδειγμα στο παράδειγμα που αναφέρατε, όπου μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας άμεσα και να ενημερωθεί σε ανώτατο επίπεδο το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας και από εκεί και πέρα θα επιληφθεί η αρμόδια αστυνομική αρχή σχετικά σύντομα και γρήγορα. Φαντάζομαι ότι αυτή η πλατφόρμα θα αναβαθιστεί. Επίσης, για το ίδιο θέμα υπάρχει από πλευράς ΓΕΘΑ αρμόδια διεύθυνση κυβερνάμενος για τα θέματα κυβερνοπεριστατικών. Έχει μια πάρα πολύ ωραία πλατφόρμα. Mm-hmm. Και επίσης να γνωρίζουμε τις ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, οι οποίες υπάρχουν χάρη του πολίτη και για τα αιτήματά του, είτε αφορά τα προσωπικά του δεδομένα, είτε αφορά τον συνήγορο του καταναλωτή. Γιατί, για παράδειγμα, στη σχέση μας με την τράπεζα γίνονται και θέματα που έχουν σχέση ως πολίτες, ως καταναλωτές, με κάποια δικαιώματα που έχουμε. Δεν πάω, δηλαδή, δεν θα πάω την άλλη μέρα το πρωί να πάρω τηλέφωνο την τράπεζα, το 100, ξέρω εγώ, το δικηγόρο μου. Σας είπα τώρα στο σενάριο που μου είπατε, άμεσα. Ας πούμε ότι αυτή την ώρα το διαπιστώσατε. Ναι. Βεβαίως θα πάτε στο τοπικό αστυνομικό σας τμήμα, δηλαδή στο τμήμα της περιοχής σας, όπου θα το καταγγείλετε αυτό το πράγμα, γιατί πιθανόν να υπάρχουν και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Εδώ να τονίσουμε, κύριε Σταματόπουλε, προσοχή, ότι δεν σβήνουμε τα ψηφιακά ίχνη και τις αποδείκτες, τα ψηφιακά αποδεικτικά μέσα, το e-evidence, δηλαδή μηνύματα που μας έχουν έρθει, email που μας έχουν έρθει, οτιδήποτε. Τα διατηρούμε, είτε έχουμε στιγμή απεικόνηση, screenshot, είτε έχουμε τα ίδια τα μηνύματα, γιατί πολλές φορές στις τελευταία βλέπουμε στις απάτες χρησιμοποιούν, για παράδειγμα, εφαρμογές τύπου Viber και εξαφανίζουν ενδεχομένως τα μηνύματα. Δηλαδή στέλνουν κάτι και δεν υπάρχει μετά από λίγο. Δηλαδή προσπαθούν και οι κυβερνοεγκληματίες να καινοτομήσουν, να χρησιμοποιήσουν πιο επιδέξια τις τεχνολογίες, ώστε να σβήσουν ίχνη. Άμα πω στην τράπεζά μου έχει το δικαίωμα να κάνει αντιστροφή της ενέργειας αυτής κατά κάποιο τρόπο. Θα σας πω για την τράπεζα. Η τράπεζα, καταρχήν, είναι πολύ κρίσιμο το πρώτο 24ωρο. Mm-hmm. Οτιδήποτε συμβεί. Να θέσω εδώ όσους μας ακούνε ότι οι τράπεζες με την πρόσθετη οδηγία τη Payment Service Directive 2, δηλαδή μια οδηγία του 2015, η οποία σωματώθηκε και είναι οικονομικό σύστημα, είναι υποχρεωμένες να δίνουν στους πελάτες τους και ακολουθούν όλες, θα έλεγα, οι τράπεζες σε σημαντικό βαθμό, αν όχι όλες, το σύστημα που έχει σχέση με το κινητό μας, και έχουμε ένα έξτρα μήνυμα διαβεβαίωση με ένα κωδικό μιας φοράς, όταν η password, δηλαδή ένα κωδικό πρόσβαση μιας φοράς, που θα μας έρθει στο κινητό, να επιβεβαιώσουμε τη συναλλαγή αν όντως έγινε. Εδώ θα πρέπει να παρακολουθούμε την κίνηση του λογαριασμού μας. Είναι σημαντικό να παρακολουθούμε. Και να ακολουθείτε αυτή η πρακτική. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Και θα έλεγα ότι επίσης να ενημερωνόμαστε από την ίδια την τράπεζά μας την πολιτική που ακολουθεί. Πρόσφατα θα έλεγα και η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών έχει βάλει πάρα πολύ καλό υλικό με συμβουλές χρήσιμο και πρακτικό. Να πούμε ότι εδώ κάθε συμβουλή που βλέπουμε ή διαβάζουμε προέρχεται από περίπτωση που έχει συμβεί κάτι λάθος. Είναι τα λεγόμενα παθήματα μαθήματα. Δηλαδή, πάθαμε κάτι, μάθαμε κάτι. Το πρόβλημα είναι να μην ξαναπαθαίνουμε. Οπότε, από την πείρα σας, πόσες υποθέσεις που καταγγέλλονται εξιχνιάζονται και επιστρέφονται και τα χρήματα πίσω στο θύμα? Από την εμπειρία μου θα σας πω ότι πολλές περιπτώσεις που έχει ακολουθηθεί στο άμεσο χρονικό διάστημα η διαδικασία αμφισβήτησης των συναλλαγών, βεβαίως υπάρχει, θα έλεγα, μια πολιτική των τραπεζών
να εξυπηρετούν τους πελάτες, αλλά δεν γίνεται πάντοτε αυτό και όταν μάλιστα περνάει χρονικό διάστημα μεγάλο. Για την εξυχνίαση αυτών των υποθέσεων και κυρίως αυτά που αφορούν το οργανωμένο έγκλημα, όπως είπα προηγουμένως, πολλά από αυτά δεν συμβαίνουν μόνο στη χώρα μας. Βεβαίως, αρκετά συμβαίνουν και στη χώρα μας, αλλά κάποια είναι και εκτός Ελλάδος. Εδώ επιβάλλεται να έχουμε άμεση συνεργασία και υπάρχει υψηλότατο επίπεδο συνεργασίας και αυτό μπορεί να ενδυναμώσει το επόμενο διάστημα με την Europol και την Interpol. Υπάρχει και σε επίπεδο, θα έλεγα, θα πρέπει να γίνουν θεσμικά βήματα στο κομμάτι του τραπεζικού απορρίτου. Δυστυχώς έχουμε ένα νόμο από το 1971 για το τραπεζικό απορρίτο, ο οποίος νόμος αυτός προστατεύει τους απατεώνες και όχι τους ανθρώπους που υφίστανται τη ζημιά ή είναι θύματα. Δηλαδή θα πρέπει να εξελιχθεί και η νομοθεσία μας στο σύγχρονο περιβάλλον. Δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για τεχνολογική ανάπτυξη, θα πρέπει να δούμε και τη θεσμική προσαρμογή στην ανάπτυξη αυτή και υποστήριξη. Θα πρέπει να εξειδικευτούν και οι δικαστές και οι άνθρωποι που εφαρμόζουν τον νόμο σε όλα τα επίπεδα. Άρα έχουμε θέμα μπροστά μας, δηλαδή να ενισχύσουμε τις λεγόμενες υποδομές. Μάλιστα. Οι χώρες οι οποίες θα ενισχύσουν τις υποδομές αυτές στη σωστή κατεύθυνση, στα πανεπιστήμια και σε άλλα και στον ακαδημαϊκό χώρο θα έλεγα, θα είναι μπροστά και θα έχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη νέα κοινωνία που καλούμαστε να ζήσουν. Μάλιστα, οπότε το μήνυμα και έτσι να κλείσουμε είναι ότι αν δούμε οτιδήποτε ύποπτο, οτιδήποτε λάθος, κάτι δεν πάει καλά με το λογαριασμό μας, με τα χρήματά μας, να το καταγγείλουμε χωρίς καμία χρονοτριβή, οπότε θα υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να διελευκανθεί και να μας επιστραφούν τα χρήματα. Αυτό κρατάμε, αγαπητέ στρατηγέ. Βεβαίως, να πούμε ότι η απόπειρα απάτης και η απόπειρα απάτης είναι αδίκημα. Και όχι μόνο προστατεύουμε τον εαυτό μας, αλλά προλαβαίνουμε και τους άλλους συνανθρώπους μας που μπορεί οι ίδιοι δράστες ή οι άλλοι να ακολουθούν την ίδια τακτική και να την πατήσει κατά το κοινό λεγόμενο πολλής κόσμος. Άρα προλαβαίνουμε και δεν είναι ανάγκη να καταστέλνουμε. Όταν προλαβαίνουμε δεν χρειάζεται να καταστέλνουμε. Μάλιστα. Εσείς βεβαίως είστε και πτυχιούχος νομικής, γνωρίζετε πολύ καλά και τους νόμους και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που μας είπατε για το νόμο του περί τραπεζικού απορρίτου. Θα το θέσουμε και εμείς στις συνομιλίες που κάνουμε με διάφορους πολιτικούς. Μήπως θα ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος και για αυτό το θέμα. Αγαπητέ στρατηγέ, κύριε Παπαπροδρόμου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα στη Βεργίνα Τηλεόραση. Εγώ, κύριε Σταματόπουλο, για τη φιλοξενία σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πολύ χρήσιμες οι συμβουλές του υποστρατήγου, ένα υποστρατήγα του κ. Παπαπροδρόμου. Οτιδήποτε ύποπτο δούμε στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και στο διαδίκτυο, κατευθείαν το καταγγέλουμε και δεν χρονοτριβούμε, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.